Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί αυτό. Αν θέλετε, λογικά μία ηθαγένεια πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μέσα στις συνθήκες που ζούμε και που πάντα κανείς έχει την ελπίδα επιστροφής, γιατί να μην διατηρηθεί διπλή ηθαγένεια. Τι γίνεται όμως με τους γονείς, οι οποίοι με βάση, για να μην πω λεπτομέρειες, και με το νομοσχέδιο που φέρνετε, για να πάρουν την ηθαγένεια πρέπει να περάσουν μέσα από την πολιτογράφηση. Και πού βρήκατε αυτό, το να φέρουν ένα πιστοποιητικό, καταρχήν ζητάτε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, ότι σέβονται τους νόμους, ότι τηρούν τα έθιμα, ότι έχουν μάθει όλη την ελληνική ιστορία απ' έξω και ανακατοτά, εδώ δεν έχουν τελειώσει μερικοί το σχολείο στην πατρίδα τους, δεν ξέρουν να γράφουν. Και ότι εν πάση περιπτώσει είναι Έλληνες μέχρι το μεδούλι. Ζητούν να ζήσουν στην Ελλάδα σαν Έλληνες πολίτες. Τι σε νοιάζει τι πιστεύουνε και τι δεν πιστεύουνε και τι χορεύουνε. Και φυσικά όταν πρόκειται για τους πιστηνικούς νόμους ισχύουν αυτοί οι νόμοι. Και ζητάτε να φέρουν λέει και από δύο έγκριτους πολίτες να δώσουν ένα πιστοποιητικό νομοφροσύνης. Θα σας πω κύριε Πρωθυπουργέ και θα παρακαλέσω και τον κύριο Ραγκούση, δεν σας ταυτίζω με αυτό που θα πω σε καμία περίπτωση, μην με παρεξηγήσετε. Αλλά μόλις το διάβασα αυτό, αυτό εμένα μου κόλλησε και το έλεγα και στους συντρόφους μου στο κόμμα. Στη διάρκεια της δικτατορίας, δεν σας ταυτίζω, αλλά βγάζετε το αυτό γιατί θυμίζει ό,τι χειρότερο. Σε μια περίοδο η κυβέρνηση χουντική είπε ότι καταργεί το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Και ότι δεν χρειάζεται και όλοι μπορούν να διοριστούν στο δημόσιο. Πήρα και εγώ το πτυχίο μου, θα το είχα πάρει δεν ξέρω κανένα χρόνο, και πήγα στο Υπουργείο Παιδείας και ζήτησα να υποβάλω την αίτηση διορισμού. Λέω, αφού έχετε καταργήσει τα πιστοποιητικά, έχω φάκελο, ήμουνα κρατούμενη, αλλά ζητώ να με διορίσετε. Και εγώ πήγα περισσότερο για να διοριστώ, αλλά για να αποκαλύψω αυτό που έλεγα. Για να πάω μετά στα ξένα πρακτορία και να το αποκαλύψω. Λέει, θα φέρουμε τον υφυπουργό εδώ. Φέρανε ένα πολιτικό πρόσωπο, ήταν ο υφυπουργός, ό,τι θυμάμαι, μου λέει, δεν θέλουμε τίποτα άλλο παρά ένα χαρτί από δύο έγκριτους Αθηναίους, ότι δεν εκδίδεστε, τελειώνω, και ότι δεν παίρνετε ναρκωτικά. Λέω, τι είναι οι έγκριτοι Αθηναίοι? Γιατί οι έγκριτοι Αθηναίοι που ξέρω εγώ, άλλος είναι φυλακή, άλλος είναι εξορία, αυτούς τους έγκριτους ξέρω εγώ. Λέει, επιχειρηματίες. Ωραία. Εγώ τότε δούλευα στην Οδό Ερμού και ήξερα επιχειρηματίες. Ήμουν υπάλληλος επιχειρηματία και τα διπλανά μαγαζιά συνέβαινε και τότε στην Ερμού ήταν μεγάλοι επιχειρηματίες. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα ζήταγα, δεν θα δεχόμουν τέτοια πιστοποιητικά. Λέω, με συγχωρείτε, πείτε ότι σας φέρνω τους επιχειρηματίες που ξέρουν ότι δεν εκδίδομαι και ότι δεν παίρνω ναρκωτικά. Πού το ξέρουν? Τι είναι αυτό δηλαδή που ζητάτε? Έγκριτους πολίτες. Πώς δεν ζητάτε με το καινούριο? Συστατικές επιστολές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι δηλαδή μερικά πράγματα και του ζητάτε πράγματα τα οποία και μόνο με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και μόνο με την όλη λογική του διαχωρισμού δεν μπορεί να τα έχουν. Δεν μπορεί να τα έχουν. Εμείς δεν θεωρούμε πανάκια την ηθαγένεια. Η ηθαγένεια δεν αναιρεί ούτε τον εθνικισμό, δυστυχώς, βοηθάει να αντιμετωπιστεί, ούτε τα φτηνά μεροκάματα αναιρεί, ούτε τίποτα. Γιατί να σας πω, οι πολιτικοί πρόσφυγες, οι Έλληνες που ζήσαν στις σοσιαλιστικές χώρες, συνειδητά δεν ζήτησαν την ηθαγένεια της κάθε χώρας και κράτησαν την ελληνική, την είχαν στερηθεί εδώ μέχρι να ξανάρθουν. Είχανε καμία διαφορά στη μεταχείριση? Καμία. Και όμως δεν τη ζήτησαν την ηθαγένεια. Δεν είναι πανάκια. Είναι θέμα σε ποια κοινωνία ζεις και πώς αναγνωρίζει το μόχθο των ανθρώπων που για διάφορους λόγους ήρθαν να ζήσουν σε μια άλλη πατρίδα. Για να θυμηθούμε, παλιότερα δεν φέρνανε, οι εφοπλιστές έφεραν εδώ με συμφωνίες ξένους ναυτεργάτες. Τι, γιατί ήθελαν να αλλάξουν τη σύνθεση των πλοίων? Με διακρατικές συμφωνίες. Σήμερα τους έγινε η άρση του καμποτάζ και τους φέρνουν έτσι, παράνομα. Έγινε ή δεν έγινε συμφωνία με την Αίγυπτο για να φέρουν Αιγύπτιους αλλιεργάτες? Ότι οι εργάτες βασικά κατά 90% είναι Αιγύπτιοι. Και τι σκέφτηκαν τώρα? Με συμφωνία. Δουλεμπόριο ήταν και τότε, μόνο που είχε τη βούλα του κράτους. Τώρα λοιπόν, αφού πια έχουμε την απελευθέρωση της αγοράς, αφού πια είναι όλα ελεύθερα, τώρα οι πλειοκτήτες τους αλλάζουν τον τρόπο πληρωμής και εκεί που έβγαζαν 1.200 ευρώ δουλεύοντας μήνες μέσα στη θάλασσα, γιατί δεν μπορεί να πεις 8ωρο αφήνω το ψάρι από τα γκίστρια και γυρνάω στη δουλειά μου, δεν πατάω το κουμπί και γυρνάω, και δουλεύουν 10ωρα και 12ωρα και 15ωρα και τώρα από 1.200 παίρνουν 400 ευρώ το μήνα. Κάνουν απεργία και ζητήσαμε από τον κύριο Σπυρόπουλο
στον Γενικό Γραμματέα, αν δεν κάνω λάθος, του Υπουργείου, να μην γίνει διακρατική συμφωνία. Πέντε υπουργεία να υπογράψουν διακρατική συμφωνία. Πάλι Αιγύπτιους θα φέρουν. Πιο φτωχούς και πιο ταλαιπωρημένους, για να διώξουν αυτούς. Επομένως, όλα αυτά τα οποία λέγεται ηθαγένεια, μη ηθαγένεια, ένα μέρος θα τους κάνετε ηθαγενείς, να το πω έτσι, για να τους ενσωματώσετε και να τους χρησιμοποιήσετε ενδεχομένως και εναντίον των άλλων, των συναδέλφων τους, των συμπατριωτών τους, και τους άλλους θα τους κρατήσετε παράνομους κτλ. Εμείς λοιπόν ζητάμε το εξής πράγμα. Ένα μέρος, το μεγαλύτερο μέρος που ζει εδώ στην Ελλάδα, να νομιμοποιηθεί κανονικά. Ένα άλλο μέρος να πάρει πολιτικό άσυλο. Και ένα τρίτο μέρος να του χορηγούν τα χαρτιά να φύγουν από την Ελλάδα που θέλουν, όχι βία, και όσο να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα να είναι σε ανθρώπινες συνθήκες, και να πάνε στις χώρες που θέλουν, χωρίς να πάρετε υπόψη το Δουβλίνο και τη Σέγγεν. Και αφού βεβαίως ξαναλέμε να δημιουργηθούν όλοι οι χώροι φιλοξενίας. Και τέλος, είμαστε ριζικά αντίθετοι στη Frontex. Πρώτα-πρώτα, και ξέρετε γιατί είμαστε αντίθετοι. Εδώ πρόκειται πια για κλειστά σύνορα ανάλογα με τα συμφέροντα. Τώρα θα τα κλείσετε. Εδώ πρόκειται για τσάκισμα των ανθρώπων, οι οποίοι άλλοι θα διώκονται από την Αλ-Κάιντα και θα τους δίνουμε και μία καρπαζιά εμείς να τους γυρνάμε πίσω. Αλλά υπάρχει και μία άλλη πλευρά με τη Frontex που βγήκε και επιβεβαιώθηκε πριν λίγες μέρες στην Βουλή σε ερώτηση που έφερε η Λιάννα Κανέλη. Αυτό βεβαίως εμείς το είχαμε καταγγείλει πριν. Η Frontex, μέσα στην οποία είναι και η Τουρκία και θα είμαστε μαζί με την Τουρκία σε κοινά δολοφονικά, να το πω, σχέδια εναντίον των μεταναστών, εμείς δεν χρησιμοποιούμε τον όρο λαθρομετανάστες, εναντίον θυμάτων, η Frontex εξαιρεί τις green zones που θέλουν να εξαιρέσουν οι Τούρκοι. Και αυτό βασίζεται στο εξής πράγμα. Πρώτα-πρώτα, με τις αρχές του Ευρωστατού με τις οποίες έχετε συμφωνήσει, και έχετε αποδειχθεί από το 2002 ως κυβέρνηση τη συμφωνία Βρετανίας και Τουρκίας, η οποία έλεγε το εξής: τα θέματα ασφάλειας του Αιγαίου, όταν συμμετέχει η Τουρκία πια, όχι ως Τουρκία αλλά ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, οι γκρίζες ζώνες παραμένουν. Και με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Και οι δολοφονικές επιθέσεις εναντίον της φτωχολογιάς που διώκεται οικονομικά αλλά και πολιτικά στην περιοχή που είναι θερμή περιοχή, αλλά και από την άλλη μεριά αύριο θα σας πει η ηγεσία της Τουρκίας: ορίστε, εσείς δεχθήκατε όλες αυτές τις εξαιρέσεις. Συγκυριαρχία λοιπόν στο Αιγαίο, και μάλιστα παίρνοντας υπόψη μια σειρά στις γκρίζες ζώνες, κατά τύχη υπάρχει και πολύ πετρέλαιο. Και δεν είναι μόνο ο παραδοσιακός τουρκικός σοβινισμός. Εμείς, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις, και βεβαίως δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε το νομοσχέδιο, το οποίο είναι χειρότερο, και δυστυχώς και το αρχικό ήταν προβληματικό, αλλά τώρα κάνετε παραχωρήσεις στη Νέα Δημοκρατία και στο λαό, ίσως σε αντάλλαγμα της συνένεσης που έδειξαν για τα κυκλισιακά, για τα λεγόμενα μέτρα κατά των εργαζομένων και υπέρ της διεξόδου από την κρίση. Και ξαναλέω, διαχωριζόμαστε ριζικά και από τον εθικισμό που ανέπτυξε η Νέα Δημοκρατία και ο λαός από αυτό το βήμα, ένα άκρος επικίνδυνο εθνικισμό με προεκτάσεις που δεν θα θέλαμε να τις φανταστούμε, αν τους δοθεί η ευκαιρία που πάει, αλλά και από την άλλη μεριά δεν υιοθετούμε τον κοσμοπολιτισμό, ο οποίος εμφανίζεται και από αριστερές δυνάμεις, ένας κοσμοπολιτισμός ο οποίος θέλει να καταργήσει το εθνικό πεδίο πάλι, την εθνική ταυτότητα και την πραγματικά διεθνιστική, που δεν αναιρεί την εθνική ταυτότητα, στο όνομα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διαπολιτισμικότητας ή πολυπολιτισμικότητα, και που κλείνουν τα μάτια σε επικίνδυνες μη κυβερνητικές οργανώσεις κοσμοπολίτικες, οι οποίες αύριο θα θέσουν θέμα μειονότητας και για τους μετανάστες. Και αυτό υπάρχει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως δύο φαινομενικά διαφορετικές απόψεις μπορούν να οδηγήσουν όχι στο μικρότερο κακό, αλλά στο μεγαλύτερο κακό. Αύριο θα θέσουν ζήτημα μειονότητας και για τους μετανάστες. Και πρέπει να παρακολουθούμε και τις ιδεολογικές τοποθετήσεις των υπέρ ή κατά της ηθαγένειας, διότι το θέμα δεν είναι μόνο δίνω ή όχι ηθαγένεια, αλλά υπάρχουν και μια σειρά απόψεις οι οποίες μπορεί να καλλιεργήσουν αντιλήψεις πάρα πολύ επικίνδυνες κατά τον αγώνα το φοβερό, όχι των κερδοσκόπων, αλλά για τη διανομή και την αδιανομή της Λίας. Ο
πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς, κύριος Αλέξης Τσίπρας.